πλήρη εργασιακών ημερών, ο Ιανουάριο του 2013 εκτείναξε εισαγωγέ και εξαγωγέ στην Κίνα. Πέρυσι, ο εορτασμό του νέου έτου, τον Ιανουάριο, κατέβασε ρολά στα εργοστάσια τη χώρα για μία εβδομάδα. Φέτο, που εργάστηκαν κανονικά, οι εξαγωγέ σημείωσαν αύξηση 25%. Παράλληλα, εκτινάχθηκαν και οι εισαγωγέ. Η νέα κινέζικη ηγεσία φαίνεται να κερδίζει το στίχημα ενίσχυση τη ανάπτυξη χωρί πυροδότηση του πληθωρισμού. Πάντω οι κίνδυνοι μεγαλών, τον ο ειδικό επί των Ασιατικών Αγορών, Γουέιντ Άρνοντ. Δεν μιλάμε βέβαια για ύφεση ή ανώμαλη προσγείωση. Ωστόσο, τα προβλήματα στο Πεκίνο συσσωρεύονται και πρέπει να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστούν. Η Κίνα αποκτά μια όλο και πιο ισχυρή εσωτερική αγορά. Παρότι ο πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2%, η χορήγηση δανείων, σημάδι ενίσχυση τη ιδιωτική κατανάλωση, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι κινέζικε τράπεζε έριξαν τον Ιανουάριο 172 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά. Άλλο στη μεσαία τάξη τη Κίνα, που το 2012 αντιστοιχούσε μόλι το 36% του πληθυσμού, έχει μεγάλα περιθώρια αύξηση.